Σαν κεραυνό ενεθρία, έπεσε στην επιχειρηματική σκηνή τη χώρα και ιδιαίτερα τη Πάτρα, η είδηση πω οι Αμερικανικέ αρχέ ανακοίνωσαν ότι ο επιχειρηματία Νίκο Μπογονικολό συνελήφθη στο Παρίσι στι 9 Μαου με την κατηγορία ότι συνομώτησε, βοηθώντα τη Μόσχα να αποκτήσει στρατιωτικέ τεχνολογίε Αμερικανική προέλευση. Είμαι ευγνώμων κυρίε για τον Νίκολό Μπογονικολό. Όπω complaint, for years, the defendant was involved in smuggling U.S. origin military and dual use technologies to Russia. Να αναφέρουμε πω το όνομα δόθηκε απευθεία στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Ο Νίκος Μπογονικολός κατηγορήθηκε στη Νέα Υόρκη για συνωμοσία και λαθρεμπορία, για απάτη και επίσης για φερόμενη απόκτηση περισσότερων των 10 διαφορετικών τύπων ευαίσθητων τεχνολογιών των Ηνωμένων Πολιτειών για λογαριασμό της ρωσικής κυβέρνησης. The defendant was recruited to Russia in 2017 to procure highly controlled technologies for Russia's military and research and development efforts. Σύμφωνα με τον Ομοσπονδιακό Εισαγγελέα τη Ανατολική Περιφέρεια τη Νέα Υόρκη, Μπρέον Πι, ενώ φαινομενικά λειτουργούσε ω αμυντικό ανάδοχο για τον ΝΑΤΟ και άλλε σύμμαχε χώρε, ο κατηγορούμενο και η Αράτο Γκρουπ είχαν διπλέ συναλλαγέ, βοηθώντα την τροφοδότηση τη πολεμική προσπάθεια τη Ρωσία και την ανάπτυξη όπλων επόμενη γενιά. These sensitive items included advanced electronics, And sophisticated testing equipment used in military applications, including quantum cryptography and nuclear weapons testing, as well as tactical battlefield equipment. The defendant personally certified that these items were to be used by the Aratos Group, a collection of defense and technology companies in the Netherlands and Greece that he controlled. In reality, he unlawfully reshipped them to Russia, helping to fuel Russia's war effort. Επικεφαλής ενός επιχειρηματικού ομίλου με έδρα την Ολλανδία και Γραφεία στην Ελλάδα, ο Νίκος Μπογονικολός φερόταν να έχει πλήθος επαφών και επαγγελματικές συνεργασίες σε νατοικές χώρες, στις οποίες και δραστηριοποιούνταν, όπως επίσης στο παρελθόν και στον αθλητικό χώρο ως παράγοντας. Τον περασμένο Φεβρουάριο, ο Νίκο Μπογονικολό, ο οποίο είχε αναπτύξει τα προηγούμενα χρόνια έντονη κοινωνική δραστηριότητα, είχε κάνει άλλη μία δωρεά στο πολεμικό ναυτικό. Ένα υποβρύχιο ντρόουν υποβοήθηση καθαρισμού υφάλων σκαφών. Είχε προτείνει η εξελίξη και άλλα συστήματα, όπω ένα Ολλανδική κατασκευή δίκτυο drones που θα υπόπτευε τι γραμμέ του ΟΣΕ, ένα δορυφορικό σύστημα υπόπτευση των καμένων εκτάσεων για την πάταξη τη καταπάτηση και άλλα. Στα τέλη Απριλίου βρέθηκε στο Παρίσι και την 9η Μαου ανέβαζε στο λογαριασμό του στο Facebook φωτογραφίε του με διοικητικά στελέχη των αμυντικών βιομηχανιών τη Ολλανδία από την έκθεση ΝΤΕΦΕΑ με Ουκρανού να του επισημαίνουν στα σχόλια ότι η χώρα του χρειάζεται βοήθεια με όπλα. Λίγο αργότερα θα ανακοινωνόταν η σύλληψή του.